Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα το νέο γύρο συζήτησης. Καλησπέριζω τον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας. Νομικός ο κύριος Καρανικόλας, αφού ξεκινήσαμε, ας τις πούμε όλες τις ιδιότητες. Καλησπέρα στην κυρία Βάσια Αναστασίου, νομικό, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου Πασό και Νέματος Αλλαγής. Υποψήφια στο πάνελ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους, λοιπόν, και στο φίλο μου το Σπύρο ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ, Βάσια. Λοιπόν, καλησπέρα και στην κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, γυναικολόγο, γιατρό, υποψήφια ευρωβουλεύτρια με τους δημοκράτες, μαστολόγο, με τους δημοκράτες του κύριου Λοβέρδου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και επιτρέψτε να πω συγγνώμη στους τηλεθεατές που έχω ειδοποιήσει, γιατί είχαμε πει για 10.30. Και τώρα η ώρα είναι 11.30, έτσι ελέγχθη στο γραφείο μου. Δεν ξέρω ποιος θέλει, αλλά τουλάχιστον να μην είμαι εγώ η υπεύθυνη. Σίγουρα θα μας παρακολουθούν, μην ανησυχείτε. Δεν ξέρω αν έχουν την υπομονή μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, κύριε Καρανικόλα, ξεκινώ με εσάς. Ήδη το Μέγαρο Μαξίμου και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να αποδομήσει την πρωτοβουλία του κυρίου Κασελάκη να δώσει στη δημοσιότητα την περιουσιακή του κατάσταση. Χαίρομαι που δεν το λέτε ποθενέσχες. Για κανέναν. Όχι, ούτε μισό, για αυτούς που τα καταφέρουν. Αυτό το μπακαλόχαρτο που παρουσίασε ο κ. Κασελάκης, χαίρομαι που δεν το λέτε τουλάχιστον. Θα σας ρωτήσω όμως το εξής. Ναι. Επειδή φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα πάει η συζήτηση μέχρι την Παρασκευή, μετά θα είστε όλοι άμυροι ευθυνών όταν θα, την Κυριακή το βράδυ θα κλαίμε πάνω από την χυμένη καρδάρα με το γάλα του ρεκόρ της αποχής. Κοιτάξτε, αυτό δεν νομίζω ότι συνδέεται τώρα με τις ευρωεκλογές. Σε καμία περίπτωση ο κύριος Κασελάκης όφιλε, κατά τον νόμο, να έχει κάνει καταρχάς μια αρχική δήλωση ποθενέσχες, αυτό λέει ο νόμος, με το που ανέλαβε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς τώρα καταλαβαίνουμε, σήμερα καταλαβαίνουμε, γιατί δεν έκανε όχι καν την κανονική, την οριστική δήλωση του ποθενέσχες, αλλά γιατί δεν έκανε καν και την αρχική δήλωση ποθενέσχες. Και αυτό νομίζω είναι σαφές μετά τα όσα έκανε σήμερα στο σόου εκεί στη Θεσσαλονίκη, με το μπακαλοτεύτερο εκεί που παρουσίασε στους πολίτες από το βήμα της Θεσσαλονίκης, χωρίς να παρουσιάζει φυσικά τη συνολική εικόνα του πόθεν αίσθηση, όπως και ο ίδιος μας είπε. Γιατί ο ίδιος είπε ότι περιμένει κάποια στοιχεία από τις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν τα όσα παρουσίασε ήταν λιπέστατα. Και προς δημιουργούν τεκμηρίωση, αν κατάλαβα καλά. Δεν θα ανακαλύψει ξαφνικά ότι έχει αυτό. Αυτό δεν το ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχει αναζητήσει εδώ και τόσους μήνες από την Αμερική. Δεν τα αναζήτησε, τώρα ακόμα τα περιμένει. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι έστω και αυτή η παρουσίαση που έκανε, το σόου που έκανε με τον μπακαλοτεύτερο εκεί στη Θεσσαλονίκη, ομολόγησε, κύριε Μελιγκόνη, και εδώ είναι η ουσία, και εδώ θα πρέπει να απαντήσει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, την παρανομία. Και ποια είναι η παρανομία, και μάλιστα παρανομία νόμου του Τσίπρα. Νόμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και ποια είναι η παρανομία, ότι ο κύριος Κασελάκης ευρέθη καθομολογία πλέον ο ίδιος ότι 31/12/23 ήταν μέτοχος αλλοδαπής εταιρείας, ενώ είχε αναλάβει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο του 23. Οφείλει λοιπόν πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ που είναι σήμερα στο πάνελ, να μας πει γιατί παραβίασε τον νόμο. Ελέγχεται, δεν σημειώνω και θυμίζω στους τηλεθεατές, ελέγχεται και από τη δικαιοσύνη ο κύριος Κασελάκης για αυτό ακριβώς το ζήτημα. Άρα λοιπόν έχουμε μια ομολογία πλέον του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης ότι παραβίασε τον νόμο, ενώ ο κύριος Κασελάκης δεν θα έπρεπε να ήταν μέτοχος αλλοδαπής εταιρείας από τη στιγμή που έγινε αρχηγός. Έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτήθηκε, συνέχισε λοιπόν να λαμβάνει των προνομίων του μετόχου, άρα και μερισμάτων, από την εταιρεία στην οποία ήταν μέτοχος μέχρι και 31/12/23. Και φυσικά, κύριε Μελιγκόνη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ προσωπικά δεν πίστηκα από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κασελάκης σήμερα, γιατί ο βίος στον οποίο διάγει, ο πλουσιοπάροχος βίος τον οποίο διάγει στην Ελλάδα, δεν συνάδει με αυτά τα οποία μας είπε. Κλείνω δε. Λέγοντας αυτά που δε. 2,000 εκατομμύρια εισόδημα το 2023. Και μια χαρά μπορεί να υποστηρίξει όλο αυτό. Άλλο δεν δηλώνει φτωχός ο άνθρωπος. Άλλο. Δεν είπα ότι δήλωσε φτωχός. Εγώ είπα σε σχέση με τα δηλωθέντα, τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς την προέλευσή τους, γιατί δεν έδωσε τα στοιχεία και δεν έδωσε τις πλήρεις απαντήσεις σε αυτά τα οποία έπρεπε να έχει απαντήσει με βάση τη δήλωση ποθενέσχες. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ θέλω να αναφερθώ και σε μια χυδαιότητα την οποία έκανε. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος, επειδή είναι πολύ νέος στην ελληνική πραγματικότητα, ίσως να μην γνωρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει δήλωση πόθεν έσχες
20 χρόνια. Και μάλιστα, κύριε Μελιγκόνη, για να αναδείξω την αθλειότητα αυτού που είπε και υπενόησε ο κύριος Κασελάκης, ναι, τη δήλωση ποθενέσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του, δεν την έλεγξε η Νέα Δημοκρατία. Την ελέγχουν αρχές, ανεξάρτητες αρχές, και επί της διακυβερνήσεως του Αλέξη Τσίπρα. Επί 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, το πόθεν έσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του ελέγχεται από όλες τις αρχές. Της κυβέρνησης Τσίπρα. Της Βουλής. Σωστά. Αλλά κυβέρνηση Τσίπρα όμως. Της Βουλής. Επί κυβέρνησης Τσίπρα. Ναι. Αν λοιπόν θεωρεί ο κύριος Κασελάκης ότι υπάρχει κάτι μεμπτό, να βγει να το πει. Μάλιστα. Όχι να αφήνει άθλια υπονοούμενα αυτός ο οποίος σήμερα δεν κατέθεσε δήλωση ποθενέσχες και άφησε τα υπονοούμενα, τα άθλια αυτά υπονοούμενα για τον πρωθυπουργό της χώρας, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 20 χρόνια καταθέτει δήλωση ποθενέσχες και ελέγχεται από τη Βουλή και από τις αρχές. Μάλιστα. Κύριε Παπαδημητριάδη, δεν είναι λίγο ρυψοκίνδυνο 5 ημέρες πριν τις εκλογές στο παραένα να παρουσιάζει? Φαντάζομαι, ξέρετε πώς παίζεται το πολιτικό παιχνίδι. Είναι σαφές ότι θα υπήρχε επιχείρηση αποδόμησης των στοιχείων Κασελάκη. Δεν θα ήταν καλύτερα αν όλο αυτό το κουβεντιάζαμε 15 μέρες νωρίτερα? Καλύτερα για εσάς, για το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Κύριε Μελιγκόνη, πρωτίστως να μου επιτρέψει ο συνομιλητής μου να τον διορθώσω. Δεν είμαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Δεν εκπροσωπεί το κόμμα. Θα μου επιτρέψει. Ποιον εκπροσωπεί το? Αν αρχίσουμε έτσι να με διακόπτε κάθε δύο λεπτά, δεν θα συζητήσουμε. Ελάτε, κύριε Σιλιάδη. Δείξτε λίγο σεβασμό, παρακαλώ. Θα σας απαντήσω λοιπόν πολύ εν συντομία για το πόθεν έσχες, γιατί καταλαβαίνω ότι απασχολεί την επικαιρότητα τεχνιέντος από την κυβέρνηση. Δεν κάνουν άλλη δουλειά οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας όλη μέρα αναφέρονται στο πόθεν έσχες του Κασελάκη. Για να δώσω ένα τέλος λοιπόν σε αυτή την σπέκουλα, ο Στέφανος ανακοίνωσε σήμερα το πόθεν έσχες του και διευκρίνησε βεβαίως κάτι που γνωρίζαμε ούτως ή άλλως, ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει ακόμα, γιατί ο νόμος δεν του επιβάλλει να το κάνει τώρα. Κάνετε θα μπορούσε λάθος να το κάνει αργότερα. Αν με διακόπτετε, θα σταματήσω να συζητάω μαζί. Αλλά κάνετε λάθος. Δεν ισχύει αυτό. Παρακαλώ για το σεβασμό σας. Εγώ δεν σας διέκοψα καθόλου, κύριε Καρανικόλα. Ελάτε. Υπάρχει λοιπόν μια σπέκουλα, στην οποία ο ίδιος ανταποκρίθηκε πολύ γενναία, γιατί ανακοίνωσε όχι απλά σε μια πλατφόρμα η οποία δεν δούλευε ηλεκτρονική και γι' αυτό δεν είχε κάνει τόσο καιρό την κατάθεση. Και οφείλει βεβαίως εδώ η κυβέρνηση να μας εξηγήσει γιατί από το 2021 η πλατφόρμα αυτή ήταν ανενεργή. Όπερ και ο Πρωθυπουργός δεν είχε ούτε και εκείνος δώσει το δικό του ποθεν έσχες. Αλλά θα σας πω ότι ουδόλως με ενδιαφέρει και δεν πρέπει να ενδιαφέρει και κανέναν. Και ο λόγος είναι ότι αυτά θα γίνουν νόμιμα, υπάρχουν νομικές διαδικασίες για τη συμμετοχή που λέει στην εταιρεία της αλλοδαπής. Υπάρχει πρόστιμο, θα πληρώσει το πρόστιμο. Δεν το ήξερε, θα πληρώσει το πρόστιμο που δεν το ήξερε. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι αυτή η ατζέντα. Και αν η κυβέρνηση πραγματικά αυταπατάται ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τα πραγματικά προβλήματα που ζει καθημερινά, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, μην έχοντας τη δυνατότητα να πάρει τα αγαθά που έπαιρνε με τα ίδια χρήματα πριν από λίγο καιρό και πριν από ένα χρόνο. Αν δεν πιστεύει η κυβέρνηση ότι ο κόσμος έχει επίγνωση, ότι θα αυξηθούν τα τιμολόγια του ρεύματος εντός των επόμενων ημερών, ότι λείπουν γιατροί στα νοσοκομεία. Εγώ πήγα στην Αίγινα, κύριε Μελιγκόνη, πριν από λίγες μέρες και δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει γενική αίματος στο κέντρο υγείας της Αίγινας, ούτε απλή ακτινογραφία, διότι απουσιάζουν οι σχετικές ιατρικές ειδικότητες και υπάρχουν μόνο τεχνικοί και μηχανήματα που δεν λειτουργούν, γιατί λείπουν οι γιατροί πίσω από τα μηχανήματα. Φανταστείτε, παρακαλώ, ότι είναι η μόνη δομή δημόσιας υγείας σε όλο το νησί και δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει απλή ακτινογραφία, αν πάθετε ατύχημα εσείς ή ένας τουρίστας το καλοκαίρι. Σε ένα νησί που βουλιάζει, έτσι. Πολύ σωστά. Ούτε τη δυνατότητα γενικής εξέτασης αίματος. Γενικής αίματος. Ο συνάδελφός μου γιατρός καταλαβαίνει πόσο σοβαρό είναι αυτό που λέω. Φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει η διακομιδή στην Αθήνα και αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, ας πούμε, τον Αύγουστο με τα μελτέμια. Λοιπόν, αυτές είναι οι πραγματικές τραγωδίες. Δεν είναι το ποθεν έσχες του Κασελάκη, το οποίο θα μπορούσε να το καταθέσει ούτως ή άλλως ο άνθρωπος μέχρι τον Ιούλιο. Επίσης, το γεγονός ότι στο Αγλαία Κυριακού και στο Αγία Σοφία υπάρχει μια ουρά με 3.000 περιστατικά παιδιών, τα οποία δεν χειρουργούνται, διότι από τους 27 προβλεπόμενους αναισθησιολόγους υπάρχουν μόνο 11 και, παρακαλώ, προσέξτε, επί εποχής μνημονίων υπήρχαν 17. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα τώρα, δηλαδή, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τις κυβερνήσεις τις μνημονιακές. Είναι τραγικό. Επίσης, έχετε πάρα πολλούς γιατρούς, οι οποίοι δυστυχώς φεύγουν στο εξωτερικό, brain drain, διότι δεν αμείβονται. Περικόπτονται οι αμοιβές των εφημεριών των γιατρών στα νησιά. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία που σας λέω. Και ψάχνει, φαντάζομαι, ακόμα ο Υπουργός Υγείας να βρει εκείνα τα 60 εκατομμύρια που υποσχέθηκε ότι θα βρει από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνει τα δωρεάν χειρουργικά
χειρουργία τα απογευματινά. Ακόμα περιμένουμε να μας τα δείξει, θα τα έχει εξασφαλίσει μέχρι το Πάσχα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μικρές τραγωδίες εδώ και εκεί καθημερινές που αγγίζουν πραγματικούς ανθρώπους, τον κάθε ένα από εμάς. Δεν αφορούν σε έναν, αφορούν σε χιλιάδες. Mm-hmm. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα που κάνει η Νέα Δημοκρατία βεβαίως είναι μια ρητορική φόβου να φοβήσει τον κόσμο ότι θα χρεοκοπήσει η χώρα, εάν το απολύτως κοστολογημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια εφαρμοστεί, mm-hmm. που το κοστολόγησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και έχω και την έκθεση μαζί μου να σας τη δείξω αν θέλετε. Λοιπόν, και αν βεβαίως η Νέα Δημοκρατία πάρει λιγάκι χαμπάρι τι συμβαίνει στην κοινωνία, ώστε mm-hmm. να μην έχει και ακριβώς μια μεγάλη κακή έκπληξη την Κυριακή, θα σταματήσει να κάνει αυτό που κάνει, να φοβίζει, να προπαγανδίζει, να λέει ψέματα όπως έκανε με τα Τέμπη και συνεχίζει να κάνει και δείξει σεβασμό επιτέλους στον πολίτη και στα προβλήματά του. Και φέρει στο επίκεντρο της συζήτησης τα mm-hmm. πραγματικά προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Αναστασίου, εσείς το ΠΑΣΟΚ θα μπει στην συζήτηση περί πόθεν έσχες κλπ. Ή θα το αποφύγετε. Κύριε Μελιγκόνη, να διορθώσω τον κύριο Παπαδημητριάδη. Δεν είναι γενναίο το να καταθέτει ένας αρχηγός κόμματος το πόθεν έσχες του. Είναι το νομικό και ηθικό του καθήκον. Εδώ mm-hmm. και πάρα πολλά χρόνια, βάσει του νόμου και του συντάγματος. Από εκεί και πέρα, για ακόμα μια φορά, ευνοείται το δίπολο από το να περιστρέφεται όλη η συζήτηση, αν θέλετε, γύρω από την εγωπάθεια, τον αρκισισμό και τα περιουσιακά στοιχεία του κύριου Κασελάκη. Και να μην συζητάμε το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά στην ομιλία του δεν ακούσαμε τίποτα πολιτικό. Αν θέλετε, κύριε Μελιγκόνη, εγώ προσωπικά. Ως ένας άνθρωπος 33 ετών, μία δικηγόρος, προσβάλλομαι σε κάθε ομιλία του κ. Κασελάκη να ακούω για την ΕΚΑΛΗ, για το Κολέγιο Αθηνών, για τα 2 εκατομμύρια του που κάνουν το διαμέρισμά του και να μην ακούω για το γεγονός ότι οι Έλληνες έχουν τη δεύτερη χειρότερη αγοραστική δύναμη, τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, ότι τους τελευταίους 24-36 μήνες έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό στα βασικά αγαθά. Εν πάση περιπτώσει, που θέλω να καταλήξω ότι όλη αυτή η απολιτική συζήτηση, γιατί δεν είναι πολιτική αυτό, ευνοεί, mm-hmm. τα πραγματικά, ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία και μειώνει τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Και επειδή είναι ευρωεκλογές σε 6 μέρες, θεωρώ πολύ βασικό να θέσουμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κάτι που για το ΠΑΣΟΚ είναι στο επίκεντρο αυτών των ευρωπαϊκών εκλογών. Να θυμηθούμε τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα που είχε φέρει ο Ανδρέας Παπανδρέου και είχαν οδηγήσει σε σύγκληση του Βορρά και του Νότου. Να θυμηθούμε ποιες ήταν οι δυνάμεις εκείνες στην Ευρώπη που την εποχή της λιτότητας επιβάλλαν την σκληρή, αν θέλετε, οικονομική πολιτική στη χώρα μας, που ήταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Να θυμηθούμε ότι υπήρχαν κενά στη συνθήκη του Μάστριχτ και δεν προβλέπονταν έκτακτα χρηματοδοτικά εργαλεία και κατά την οικονομική κρίση αντιμετωπίσαμε πολύ πιο δύσκολα οι χώρες του Νότου τις επιπτώσεις αυτής. Να θέσουμε στο τραπέζι το ζήτημα της γεωπολιτικής κρίσης σε δύο άξονες, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή, και την έλλειψη του Ευρωστρατού, ενός μηχανισμού ο οποίος θα φυλάει τα σύνορα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και τα ευρωπαϊκά σύνορα, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες που δίνουν πολύ μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ τους για τις αμυντικές δαπάνες και συμφωνίες, ενώ η Ελλάδα για να φυλάξει και τα ευρωπαϊκά σύνορα δίνει πολύ υψηλότερο ποσοστό, πολύ περισσότερα δισεκατομμύρια. Κάτι στο οποίο από το 2010, κύριε Καρανικόλα, από το 2010 και για τις αμυντικές δαπάνες και για το κοινωνικό κράτος, αν θέλετε, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα είδος ευρωομολόγου, όπου παρατηρήσαμε και κάτω το παράθυρο φυσικά να δίνονται κονδύλια σε 300 εταιρείες και όχι σε 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή και καταλήγω, γίνεται μια τεράστια αναδιανομή πλούτου, mm-hmm. όπου στις ιδιωτικές εταιρείες το 53% των εργαζομένων παίρνει κάτω από 1.000 ευρώ, ενώ συγχρόνως έχουν τα τρίτα υψηλότερα μερίδια κερδών, που καλώς κάνουν και τα έχουν. Όμως δεν αμείβονται οι εργαζόμενοι αναλόγως. Θέτουμε στο προσκήνιο τα λαϊκά στρώματα, θέτουμε στο προσκήνιο τους μη προνομιούχους και με πολιτικό λόγο και προτάσεις. Δεν νεολαϊκίζουμε. Ναι, δεν νεοκασελακίζουμε, αλλά θέτουμε Μάλιστα. συγκεκριμένα ζητήματα επί του τάπητος. Κυρία Μουζάκα, εσείς μπαίνετε στην συζήτηση, γίνετε όχι, σήμερα σοφότερη με περισσότερα ερωτήματα. Θα παρακαλέσω να μην πω στη συζήτηση, είναι πολύ σοφό αυτό που είπατε. Mm-hmm. Παρά τα αυτά όμως. Εγώ να πω κάποια άλλα θέματα. Θα πάμε μέχρι τις ευρωεκλογές, έτσι. Ναι, το καταλαβαίνετε θα πω αυτό. Να θυμίσω ότι είμαστε υποψήφοι κομμάτων για τις ευρωεκλογές. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που εκλεγούν κάποιοι ευρωβουλευτές, θα πρέπει να είναι ένα σώμα και μια ψυχή. Είναι Ελλάδα. Δεν θα είναι του κόμματος ο ευρωβουλευτής. Εκεί θα πρέπει να είναι ο ευρωβουλευτής της Ελλάδος. Γιατί δηλαδή, για να υπάρξει και εκεί πολιτικές οικογένειες υπάρχουν. Όχι. Υπάρχει πολύ σημαντική
πληροφορία ότι δυστυχώς υπάρχει αυτή η μάχη μεταξύ των κομματικών εκπροσώπων και αυτό μειώνει την αξιοπιστία της Ελλάδος προς το εξωτερικό και την στήριξη των ξένων προς την Ελλάδα. Και αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί. Δηλαδή, αν εκλεγώ, θα είναι κάτι από τα βασικά που θα κοιτάξω να πραγματοποιηθεί πραγματικά. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ειδικά όσο περνάει ο καιρός γίνονται βαθύτερες οι πολιτικές διαφορές. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα λέτε μπορεί να Εθνική Ελλάδος. Ναι. Σήμερα ένας εμβληματικός ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεν λέω όνομα γιατί είναι εκ νέου υποψήφιος και θα έχουμε προβλήματα, τον ρώτησαν, μα καλά, μπορεί η Νέα Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά να συνεργαστεί με τη Μελόνι, με την ακροδεξιά Μελόνι, και η απάντησή του ήταν... Ποιος σας είπε ότι είναι ακροδεξιά η Μελόνι? Εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την ακροδεξιά Μελόνι, αφού όλοι πάτε με την ίδια φανέλα στις Βρυξέλλες. Με την ίδια φανέλα στις Βρυξέλλες και θα συνεργαστούμε και θα αντιταχθούμε για να γίνει κάποια σωστή δουλειά εθνική. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου άποψη. Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι θα πρέπει να είμαστε πραγματικά ομονοούντες, ή θετικά ή αρνητικά απέναντι στο πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Γαρανικόλα... Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Ελάτε. Δευτερολέπτων σε αυτό που είπε ο κύριος Παπαδημητριάδης. Το οποίο όμως αντικατοπτρίζει την γενική θεώρηση του ΣΥΡΙΖΑ επί της νομοθεσίας της στήρησης των νόμων, της υποχρεωτικότητας στήρησης των νόμων. Τι είπε ο κύριος Παπαδημητριάδης? Έλα μωρέ, τώρα μια παραβίαση έκανε να πληρώσει ένα πρόστιμο Κασελάκης και σιγά τα πράγματα πάμε παρακάτω. Αυτή λοιπόν η αντίληψη που διατρέχει όλο τον ΣΥΡΙΖΑ από την ηγεσία του, από τον αρχηγό του μέχρι και τα στελέχη του. Κύριε Παπαδημητριάδη, ουδής υπεράνω των νόμων. Ουδής. Ούτε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένας. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν όφιλε, κύριε Παπαδημητριάδη, να καταθέσει τη δήλωση υποθενέσχες και δεν τελειώνει απλά με ένα πρόστιμο όπως λέτε. Είναι σφαλμένο αυτό που λέτε. Η μη ανακοίνωση, η μη δήλωση του πόθεν έσχες έχει και ποινικές προεκτάσεις. Γι' αυτό και ελέγχεται και από την ποινική δικαιοσύνη ο κύριος Κασελάκης. Όχι. Άρα λοιπόν κύριε Παπαδημητριάδη, μην έχετε θεώρηση των πραγμάτων ότι α, εντάξει, πληρώνουμε και ένα πρόστιμο, σιγά και τι έγινε, παραβιάσαμε τον νόμο, έλα μωρέ, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτά, κύριε Μελιγκόνη, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και καλό θα κάνει ο κύριος Κασελάκης να αντιληφθεί ότι δεν είναι αρχηγός. Δεν είναι, είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι influencer του TikTok. Οφείλει να σέβεται τους νόμους πρώτος και οφείλει να τηρεί και τους νόμους. Λοιπόν, έχω το λόγο. Ναι, αφού είναι τώρα επί προσωπικού. Εκ των πραγμάτων, θα με συγχωρέσετε. Το πρόστιμο, κύριε Καρανικόλα, αφορά στη συμμετοχή στην αλλοδαπή εταιρεία. Δεν είπα εγώ για το πόθεν έσχες. Μην διαστρεβλώνετε, παρακαλώ, αυτά που λέω. Και παρακαλώ να είσαστε ειλικρινείς. Ο νόμος έδινε τη δυνατότητα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ως προς το πόθεν έσχες μέχρι τον Ιούλιο, τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Επιμένετε στο ίδιο λάθος. Είναι... Ο νόμος, σας το λέω ως νομικός. Πάλι με διακόπτει. Είστε γιατρός, δεν είστε νομικός. Επιτρέψτε να εγώ πριν να σας πω ότι δεν είναι. Ο νόμος, κύριε Παπαδημητριάδη, ότι οφείλει να κάνει μια αρχική, σας λέω. Αφήστε τον κύριο Παπαδημητριάδη. Δεν δούλευε η πλατφόρμα, καλέ μου άνθρωπε. Δεν έχει να κάνει σχέση με την πλατφόρμα, και πού θα την κάνει, στο Βατικανό? Μα λοιπόν, τι λέτε τώρα. Κύριε Καρανικόλα, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω πάλι. Ελάτε, όχι. Προσπαθείτε με μια συνεχή σπέκουλα να στρέψετε τη συζήτηση σε αυτό το θέμα, το οποίο στην πραγματικότητα είναι και μέσα στον νόμο και βεβαίως είναι γενναία κίνηση, αγαπητή μου κυρία, διότι το έκανε μπροστά σε χιλιάδες κόσμου. Στη Θεσσαλονίκη ο άνθρωπος μίλησε για τα παρουσιακά του στοιχεία, ενώ θα μπορούσε να το κάνει πολύ απλά στην πλατφόρμα γραπτός. Παρ' όλα αυτά εξηγήθηκε λεκτικά. Αυτό θέλει γενναιότητα, πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο για όλους. Ως προς το γενναιότητα να μας αποκαλύψει την παρανομία. Διακόπτετε ξανά. Ως προς το TikTok, κύριε Καρανικόλα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η γελιότητα του TikTok είναι να δένει κανείς τα παπούτσια του που γράφουν το κόμμα του πάνω και στις όλες έχουν ντολμαδάκια. Αυτή είναι η γελιότητα, όπως επίσης σε μια ηλικία προχωρημένη να παλιμπεδίζει ανεβαίνοντας πάνω σε skateboards και γι' αυτό το λόγο να παίρνει βραβείο από το TikTok ως το καλύτερο βίντεο με τα πιο πολλά views, τις πιο πολλές θεάσεις, για να το πω απλά. Αυτή είναι η πραγματική γελιότητα και αν θέλετε να συζητήσουμε για lifestyle, και την κάνει ο Πρωθυπουργός και είναι όλη δική του. Ο Κασελάκης είναι 36 χρονών,
ζει τη ζωή του ως 36χρονος, δίνεται ως 36χρονος, δεν κάνει τίποτα περισσότερο από τον ένα 36χρονος. Δεν κάνει τίποτα περισσότερο επί της πολιτικής. Τώρα. Και ότι ζούμε τη, λοιπόν, την κοσμική ζωή του κύριου Κασελάκη, τα social media και την επικοινωνία του κύριου Κασελάκη, χωρίς να πούμε κάτι ουσιαστικό για τη χώρα. Θα παρατηρήσω και θα υπογραμμίσω. Κάτι ουσιαστικό για τη χώρα, για τα προβλήματα των πολιτών. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ακούμε. Για να προχωρήσουμε προς το κόμμα που χρωστάει μισό δισεκατομμύριο. Μισό δισεκατομμύριο, νομίζω ότι είναι λιγάκι απρεπές να προσπαθείτε να δώσετε μαθήματα ευνομίας και μαθήματα οικονομίας. Είναι και λίγο σαχλό. Από την άλλη πλευρά, θα μου επιτρέψετε επίσης να σας πω ότι σε καμία από τις αιτιάσεις μου ως προς τα πραγματικά προβλήματα της χώρας δεν απαντήσετε. Ούτε σε ένα δεν νιώσετε την ανάγκη να αναφερθείτε. Σας αναγυρίσατε πάλι, όπως σας έχουν μάλλον διδάξει κατευθείαν από τη Νέα Δημοκρατία, στο πόθεν έσχες, πόθεν έσχες, γιατί δεν έχετε τίποτα άλλο να πείτε. Φόβο στους πολίτες. Θέλετε να πάμε τη συζήτηση στην οικονομία και τις αστιότητες που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που οδηγείται τη χώρα σε χρεοκοπία και μνημόνια. Βασικά, επειδή λέτε για μειώσεις πριν ζητήσετε σχόλιο. Οικονομική τρύπα 4 δισεκατομμυρίων. Ένα λεπτό. Ακόμα χειρότερα. Για μηδενισμό ΦΠΑ. Κύριε Καραμικολά, επειδή ακριβώς και εγώ για οικονομία θέλω να σας ρωτήσω, πάμε να συνεχίσουμε τώρα το γύρο για να μην αδικήσουμε κανέναν και θα επανέλθουμε στα της οικονομίας. Ωστόσο, αφού έχετε και εσείς μαζί την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, να σας ρωτήσω και εσάς για το πόσο καλύτερα είναι τα απορρυπαντικά στην Ελλάδα. Κυρία Αναστασίου, έρχομαι σε εσάς όμως. Πήγατε στις εκλογές και του Μαΐου και του Ιουνίου, σε ό,τι αφορά στα τις ακρίβες της καθημερινότητας κτλ. Με την ίδια πάνω κάτω ατζέντα, με τις ίδιες προτάσεις, καλές, φιλόδοξες, δεν λέω εγώ, για τη στεγαστική κρίση, με τα ίδια αιτήματα για μείωση του φόρου στα βασικά είδη κατανάλωσης, δείχνοντας την ίδια υπεραπόδοση στα πλεονάσματα που θα μπορούσαν να τα χρηματοδοτήσουν όλα αυτά, δεν πείσατε. Γιατί συνεχίζετε, θέλω να πω, δεν σας προβλημάτισε ότι δεν το αγόρασαν οι πολίτες? Δεν είναι όλα σταυρή και ποσοστά, είναι και η πολιτική είναι πραγματικότητα και επειδή συνεχίζει και απασχολεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις έρευνες, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα και το βιώνουμε και οι ίδιοι, αν θέλετε, γιατί θεωρώ ότι και οι τέσσερις και οι πέντε μας μέσα σε αυτό το τραπέζι είμαστε άνθρωποι που κινούμαστε στην κοινωνία και ζούμε από το μισθό μας και ευτυχώς. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο απασχολεί, όπως είναι και η ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, οι προτάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ και για την ακρίβεια και για την κοινωνική κατοικία είναι κοστολογημένες και είναι ρεαλιστικές. Εμείς δεν λαϊκίζουμε μιλώντας για μηδενισμό του ΦΠΑ. Κάτι το οποίο πράγματι δημοσιονομικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Εμείς λέμε ότι από το Γενάρη μέχρι τον Απρίλιο του 2024 έχει υπεραποδώσει ήδη ο ΦΠΑ 215 εκατομμύρια. Από το 2022 μέχρι το 2023 υπεραπέδωσαν οι έμεσοι φόροι 1,6 δισεκατομμύρια παραπάνω. Συνεπώς, υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος από αυτό το υπερπλεώνασμα να μειωθεί ποσοστία από το 13 στο 7, στο 6, όσο το σηκώνει δημοσιονομικά ο ΦΠΑ. Δεύτερο θέμα, η κοινωνική στέγαση, πάρα πολύ βασικό, έχουν αυξηθεί 53% τα ενίκια για φοιτητές και πάνω από 40% τα ενίκια για οικογένειες με ένα, δύο, τρία παιδιά. Για την κοινωνική στέγαση υπάρχει το εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο και κοινωνικά χαρακτηριστικά, στο οποίο το ΠΑΣΟΚ προτείνει να ενταχθούν χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες, προσοχή, δεν θα είναι μόνο νεόδμητες, οι οποίες έχουν και το μεγαλύτερο κόστος, θα είναι και ακίνητα τα οποία υπάρχουν ήδη, τα οποία είναι κενά ακίνητα. Υπάρχουν πάνω από 500.000 κενά ακίνητα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που δεν χρησιμοποιούνται και οι ιδιοκτήτες θα απολαμβάνουν προνόμια και κίνητρα φορολογικών απολογών, όπως ίσως μια μείωση του ένφια, προκειμένου με κοινωνικά κριτήρια να διανεμηθούν έπειτα αυτές τις κατοικίες και σε νέα ζευγάρια, γιατί νομίζω ότι το δημογραφικό ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι απλά εθνικά επικίνδυνο. Είναι και απαραίτητο να υπάρξει κοινή στρατηγική και εθνικός σχεδιασμός για τη λύση του και όχι απλά να ζητάει η Νέα Δημοκρατία ένα email από τα υπόλοιπα κόμματα με τις θέσεις τους. Πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε όλοι γι' αυτό. Και θέλω να κλείσω τη συζήτηση μιλώντας και για το ζήτημα της ασφάλειας, το οποίο το βιώνουμε και στην Ανατολική Αττική, την περιοχή όπου εγώ κινούμαι προσωπικά, όπου βλέπουμε ότι δυστυχώς υπάρχουν περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί ακόμα και το οργανωμένο έγκλημα, όπως η Βάρη, όπως η Βόρεια Αττική. Συνεπώς, πάμε με συγκεκριμένες προτάσεις και χωρίς λαϊκισμό, γιατί κάθε φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει πολιτικά, αβαντάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και κλείνω λέγοντας ότι αυτό έγινε και στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία, που μίλησε για χαμηλότερες δαπάνες από όσες δίνει αυτή τη στιγμή το κράτος. Έγινε και στο ζήτημα της αύξησης της Golden Visa που έχει γίνει εδώ και 1,5 μήνα μετά από πιέσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά φυσικά και στα εθνικά θέματα δεν θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα του κρατηδίου για την Κύπρο. Μάλιστα, κυρία Μουζάκα. Οικονομία, ακρίβεια. Υγεία. Ναι,
Και εσείς συγκαταλέγεστε σε όσους θεωρούν ότι η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με τη μείωση των έμεσων φόρων του ΦΠΑ κλπ. Η ακρίβεια είναι ένα γεγονός στο οποίο κάνει και υποφέρει όλους τους Έλληνες. Ανεξαρτήτου βαλαντίου θα πω εγώ, γιατί ο καθένας έχει μάθει να ζει με κάποιον τρόπο και τώρα δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αλλά βασικά θίγει τους χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλομίσθους, ναι, και τις πολύτεκνες οικογένειες. Οπότε εκεί θα πρέπει να ληφθεί μια μέρημνα ή της μείωσης των τιμών ή της χορήγησης επιδόματος, ιδιαίτερα για τις πολύτεκνες οικογένειες. Ναι. Ελάτε. Όσον αφορά για το θέμα υγείας, εκεί υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Με πρώτο είναι να γίνουν κάποιες δυνατότητες να επαναπατριστούν οι συνάδελφοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό και που δυστυχώς είναι συνάδελφοι κάποιου επίπεδου και όχι κάποιοι άσχετοι γιατροί. Τα νοσοκομεία θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Καλό είναι το ΕΣΥ, αλλά θέλει πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Θα πρέπει τα νομαρχιακά νοσοκομεία να μπορούν να κρατούν τους ασθενείς εκεί και όχι να χρειάζονται να διακομιστούν σε άλλα νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι ειδικότητες ή οι κατάλληλοι εξοπλισμοί. Στα νησιά μας θα πρέπει να πάνε οι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, διότι υπάρχει δυστυχώς πολύ μεγάλη έλλειψη ειδικοτήτων. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ θα πρέπει και αυτό να αναβαθμιστεί και να μπορεί να παρέχει κάποιες πρώτες βοήθειες επί τόπου στο σπίτι και να αποφεύγεται η διακομιδή. Τι άλλο... Μάλιστα. Αυτά είναι αρκετά κενά από μόνα τους. Δηλαδή, ναι, και τα μισά να γίνουν από αυτά. Ακριβώς. Θα αλλάξουν πολλά. Κύριε Καρανικόλα, σας είπα ότι θα πηγαίναμε στην ακρίβεια. Και αναρωτιέμαι, επειδή βγήκε σήμερα το βίντεο και αυτό λέει ο άνθρωπος, είναι δυνατόν να βγαίνει ο Υπουργός Επικρατείας της Κυβέρνησης και να λέει ότι τα απορρυπαντικά και άλλα προϊόντα στην Ελλάδα είναι ακριβότερα γιατί τα γερμανικά ή αλλού, ενώ της ίδιας μάρκας κλπ. Είναι υποδεέστερα? Να δούμε την πραγματική εικόνα λίγο, κύριε Μελιγκόνη, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Να τη δούμε. Γιατί τα στοιχεία της Eurostat νομίζω ότι είναι σαφέστατα και καταρρύπτουν όλο αυτό το αφήγημα του λαϊκισμού, της πλειοδοσίας λαϊκισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως των λεφτόδεντων του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια ήταν λοιπόν τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η Eurostat, όχι η ελληνική κυβέρνηση, και δεν νομίζω να αμφισβητούνται από κανέναν σε αυτό το τραπέζι? Ότι η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, στην έκτη χαμηλότερη θέση στο γενικό πληθωρισμό. Ιδίως δε σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, έχει υποχωρήσει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα από το 3,2% του προηγούμενου μήνα στο 2,3% σε αυτό το μήνα. Αυτό, κύριε Μελιγκόνη, θεωρείτε ότι έτυχε? Έχει πετύχει. Και έχει πετύχει εξαιτίας της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα στο πλαίσιο προγράμματος σταθερότητας, δημοσιονομικής σταθερότητας, με την υποχρέωση της χώρας να υλοποιεί τα πρωτογενή πλεονάσματα που έχει υπογράψει η κυβέρνηση Τσίπρα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Τα πρωτογενή πλεονάσματα, αυτά τα οποία πρέπει να παράγουμε το 2% του ΑΕΠ, είναι υποχρέωση της κυβέρνησης Τσίπρα. Αυτά συνεχίζουμε και πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας, η κυβέρνηση αυτή έχει καταφέρει με την δυσκολία της ακρίβειας. Γιατί πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναγνωρίσει και δίνει μια διαρκή μάχη για την αντιμετώπιση του με τα μέτρα τα οποία λαμβάνει, και τη μόνιμη μείωση 5% στο ράφι και με τα καλάθια τα οποία έχουν υιοθετηθεί όλους αυτούς τους μήνες. Και φυσικά ταυτόχρονα με τη στήριξη των εισοδημάτων των νοικοκυριών, 15 χρόνια είχαν να δουν οι συμπολίτες μας συνταξιούχοι του δημοσίου αυξήσεις και είδανε για πρώτη φορά με κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και στο δημόσιο τομέα και την αύξηση του κατώτου μισθού και την αύξηση του μέσου μισθού και οι συνταξιούχοι τις αυξήσεις τις οποίες έχουν δει. Όλα αυτά λοιπόν, κύριε Μελιγκόνη, που σας περιγράφω, που φυσικά οι αυξήσεις που σας λέω δεν είναι προσωρινές, η ακρίβεια κάποια στιγμή θα εκμηδενιστεί. Οι αυξήσεις όμως θα είναι μόνιμες και συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο των αυξήσεων παράλληλα με τις φορολογικές πολιτικές της μειώσεως των φόρων, δηλαδή των φόρων της κυβέρνησης Τσίπρα. Γιατί αυτά τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα έχει πετύχει είναι να μειώνει ταυτόχρονα τους φόρους,
της κυβέρνησης Τσίπρα, τη φοροκαταιγίδα την οποία βιώσαμε, να αυξάνει τους μισθούς, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. 400.000 νέες θέσεις εργασίας, κύριε Μελιγκόνη, έχουν δημιουργηθεί επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά λοιπόν τι καταδεικνύουν. Κύριε Καρανικόλα, μόνο το 15% από αυτούς καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις, ωστόσο. Έτσι. Ναι, αλλά πού βρίσκεται ο κατώτατος μισθός, και επίσης τώρα η μείωση των φόρων, όταν έχουμε πληρώσει 5 δις παραπάνω στους έμεσους. Δεν ξέρω έχω, λοιπόν, τώρα πόσο νόημα έχει. Έχω, γιατί λοιπόν... αυτά είναι, έχουν φύγει από το πορτοφόλι μας. Συμφωνώ. Έτσι. Δεν διαφωνεί κανένας. Έχουμε όλα αυτά όμως, κύριε Μελιγκόνη, επιστρέφουνε. Επιστρέφουν στην κοινωνία, γιατί σας είπα και πριν ότι είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει προχωρήσει σε 4 συνεχόμενες αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Επειδή ακούω τώρα από τα κόμματα συνέχεια για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα κτλ., νομίζω ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πολιτικό ψέμα, τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη και κοροϊδία απέναντι στους πολίτες. Γιατί? Ήδη ο ΦΠΑ, έχει μειωθεί στο καφέ. Είδατε να πέφτει η τιμή του καφέ στην Ελλάδα? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν πέρασε από την εφοδιαστική αλυσίδα στο καταναλωτή. Δεν κάνετε ελέγχους στην αγορά, κύριε. Δεν κάνουμε ελέγχους στην αγορά, λένε λοιπόν. Της Νέας Δημοκρατίας. 40.000 έλεγχοι, κύριε Αναστασία, έχουν γίνει. Είναι αρκετοί. Δεκάδες εκατομμυρίων πρόστιμα έχουν επιβληθεί σε αυτό που εσείς κατηγορείτε και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για εξυπηρέτηση ολιγοπολίων. Το αποτέλεσμα δεν φτάνει. Και δεν πέρασε η μείωση του ΦΠΑ στην αγορά. Έρχομαι λοιπόν να απαντήσω και σε αυτό για να το κλείσω. Δεν είναι μόνο ότι δεν πέρασε το καταναλωτή, κύριε Μελιγκόνη. Δημιουργεί τρύπα αυτή τη στιγμή, εάν υιοθετήσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που λέει μηδενισμό στο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Μάλιστα. Ξέρετε ποια είναι η δημοσιονομική τρύπα που θα δημιουργηθεί? 4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και ρωτάω εγώ τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που παρόλα αυτά δεν θέλει να το λέμε και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, να μας πει από πού θα καλυφθεί η δημοσιονομική τρύπα? Μόνο από τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στα 4 δισεκατομμύρια. Για να μας θα αυξήσουν πει... φόρους, θα μειώσουν επιδόματα ή θα οδηγήσουν τη χώρα σε νέα χρεοκοπία και σε μνημόνια? Κύριε Παπαδημητριάδη. Πολύ φοβάμαι ότι η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα άθροισμα από πολλά μικρά ψέματα και πολύ φόβο. Βάσει των στοιχείων της Eurostat, έχουμε τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία. Αυτά είναι επίσης στοιχεία που δεν αμφισβητούνται. Το μεγάλο κόλπο της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι μιλάει για αύξηση μισθών και συντάξεων. Δεν λέει όμως την αλήθεια ότι είναι δυσανάλογη η αύξηση των μισθών και των συντάξεων σε σχέση με την αύξηση του κόστους ζωής, η οποία είναι υπερτερή κατά πολύ της αύξησης μισθών και συντάξεων και δεν μπορεί να την καλύψει. Στην πραγματικότητα, το πολύ πολύ να καλύψει μια συνδρομή στο Netflix η αύξηση που κάνετε. Έλεγχους στην αγορά. Να το πείτε αυτό σε αυτούς που παίρνουν την αύξηση. Επιμένετε να διακόπτετε όταν δεν σας συμφέρει αυτό που θέλετε να ακούσετε. Μην διακόπτετε. Οι έλεγχοι στην αγορά που κάνετε βεβαίως και υπάρχουν, με τη μόνη διαφορά ότι είναι μη αποδοτική, διότι τα πρόστιμα που ρίχνετε δεν φτάνουν ούτε για το τζίρο που κάνει μία από αυτές τις εταιρείες που ελέγχετε μέσα σε μία ώρα. Οπότε τα πρόστιμα, τα οποία δεν σας άρεσαν πριν, τώρα σας αρέσουν, βλέπω, είναι στην πραγματικότητα μη αποδοτικά, διότι δεν έχετε συμμορφώσει την αγορά, γιατί ακριβώς όπως πολύ σωστά λέει εκπρόσωπος, εσείς είστε πράγματι εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, δεν κάνετε... του ΠΑΣΟΚ. Νόμιζα ότι μιλάει για τον κύριο Καρανικόλα. Κύριε Αναστασίου, είπαμε είναι εκπρόσωπος. Δεν κάνετε πράγματι ρυθμίσεις στην αγορά. Και ο λόγος είναι ότι ακριβώς η ιδεολογία την οποία εκπροσωπείτε περιμένει το σύστημα να ισορροπήσει από μόνο του. Αυτή είναι η φιλελεύθερη οικονομία. Επιμένετε να με διακόπτε εγώ όμως. Όχι, να μας πείτε, λέτε να κάνουμε ρύθμιση. Το κόστος προκαλείται από τις απαλλαγές. Να σπάσει τα καρτέλ. Το έχω κι εγώ απορία. Ρυθμίσεις στην αγορά σημαίνει να ελέγχει, για παράδειγμα, την εσχροκέρδεια με έναν τρόπο διαφορετικό. Να βάλει πλαφόν σε κάποιες τιμές. Δεν βάλαμε πλαφόν. Στα βασικά αγαθά. Δεν βάλαμε πλαφόν. Το κόστος που προκαλείται, θα έρθει η σειρά σας να απαντήσει. Κύριε Παπαδημητριάδη, λέτε κάτι. Δεν έβαλε η κυβέρνηση αυτή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Να ολοκληρώσει όμως τη σκέψη του. Μπορεί στο δικαστήριο να τα κάνετε αυτά όταν είσαστε δικηγόρος. Δεν είσαστε όμως με άλλο νομικό επιστήμα. Μαζί. Το κόστος που προκαλείται από τις απαλλαγές και τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών για να ανακουφίσουμε τους αδύναμους φτάνει βάση του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ τα 5,8 δισεκατομμύρια. Αυτό αποτιμήθηκε επίσης και στην έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, την οποία έχω μαζί μου και μπορώ να σας τη μοιράσω μετά. Προσδιορίζει λοιπόν μια αύξηση των εισόδων, όπως την προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με επιβάρηση των πιο ισχυρά οικονομικά στρωμάτων, η οποία θα φτάσει στα 2,8 δισεκατομμύρια. Υπάρχει μια απόκληση των 3 δις, την οποία. Είναι λίγο πράγμα. Είναι λίγο τα 3 δισεκατομμύρια. Να τελειώσω τα οποία 3 δισεκατομμύρια θα καλυφθούν με την αξιοποίηση των υπερπλεονασμάτων που ανήλθαν στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023 και με βάση τις ερηνές προβλέψεις Κομισιόν τα 660 εκατομμύρια ευρώ το 2024.
ως προς το ποιος επιφυλάσσει. Φορολογικές εκπλήξεις στον Έλληνα, κύριε Καρανικόλα, απαντήστε παρακαλώ, γιατί το μεσοπρόθεσμο κατατέθηκε λειψό και δεν ξέρουμε τι θα κάνετε το 2026. Πάντως, κύριε Παδημητριάδη, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι είναι αυτή η κυβέρνηση που μειώνει και καταργεί φόρους που ψήφισε η δική σας κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Και είναι αυτή η κυβέρνηση που μειώνει 50 φόρους. 50 φόρους έχει μειώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει καταργήσει φόρους επίσης, κύριε Παπαδημητρίου, όσο και να με τον αγνοήσετε. Το ξέρουν οι πολίτες και από το τέλος της ημέρας πληρώνουν. Μισή φράση, Παπαδημητρία σας, κύριε Καρανικόλα, συγχωρέστε. Για να ακουστεί αυτό, όταν λέμε ρυθμίσει στην αγορά, εννοούμε ενίσχυση τη ΔΜΕ. Πράγματι, επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 0, τώρα είναι 80, δεν αρκούν. Ενίσχυση τη Επιτροπή Ανταγωνισμού και πάρα πολύ βασικό, μια ενιαία αρχή προστασία του καταναλωτή. Αυτό έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική που έχουν παρατηρηθεί αντίστοιχη κρίση. Και εγώ να πω κάτι για το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το διπλό καπουτσίνο στην Αθήνα 1,80, 1,90, 2,20 και στο αεροδρόμιο όρθι 5 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν. Έτσι. Εντάξει, θα πρέπει δεν να είναι θέμα ελέγχου αυτό. Τι? Δεν είναι θέμα ελέγχου αυτό. Γιατί. Και τι να επιβάλλουμε δηλαδή στο αεροδρόμιο στους ιδιώτες πώς να πουλάνε τον καφέ. Να βάλουμε πλαφόν παντού, δηλαδή. Αυτό λέτε. Να βάλουμε πλαφόν παντού. Υπερδιπλάσια τιμή. Όπως ελεύθερη αγορά δεν, σε ελεύθερη αγορά δεν κινούμαστε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, υποψήφια με τους Δημοκράτες για την Ευρωβουλή. Τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να μην κλείναμε με κάτι για όμως. Την Ευρωβουλή. Είμαστε εκτός. Εγώ θα έλεγα να έρθουν όλοι να ψηφίσουν. Αυτό υπάρχει χέρι. Έτσι, μόνο έτσι θα εκφράσουν την άποψή τους και έχουμε ανάγκη μόνο τότε να ξέρουμε ποιος τι έκανε. Λοιπόν, γιατί κρίνεται η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας τα επόμενα 5 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πρέπει όλοι να συμμετάσχουν. Τον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία και την κυρία Βάσια Αναστασίου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου Πασόκ και Νέμα της Αλλαγής. Εγώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάνω και πέρα από όλα, ευχαριστώ εσάς που μας βάλετε στα σαλόνια σας ή από όπου αλλού μας βλέπετε μέχρι τέτοια, τώρα, μέχρι τέτοια ώρα, μεσάνυχτα ακριβώς. Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Ραντεβού αύριο στις 10. Γεια σας.